Κρήτη αγκαλιάζει για πάντα τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ένα από τα πιο γνωστά της τέκνα. Στα Χανιά, στην γενέτειρά του, δίπλα στην αγαπημένη σύντροφο της ζωής του Μαρίκα, ετάφη σήμερα ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Το βράδυ της Τετάρτης, όταν έφτασε μεσαία 130 στο αεροδρόμιο της Σούδας και από εκεί στο ναό της Αγίας Μαγδαληνής, πλήθος κόσμου πέρασε για να πει το δικό του τελευταίο αντίο. Καθ' όλη τη διάρκεια της αγρυπνίας, δίπλα στο φέρετρο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, που είναι πάντα τυλιγμένο με την ελληνική σημαία, ήταν κάποιο από τα εγγόνια του. Δε χώρεσες, ήσουν ψηλός βλέπεις και το βλέμμα σου δεν ήξερε παρά να απλώνεται. Δε χώρεσε και η αγάπη σου για τη γη τούτη που σε γέννησε, για ένα ολόκληρο τόπο που τον πόνεσες, για το λαό που πίστεψες, για έναν έναν τους ανθρώπους του, για τη μάνα μας κυρίως, για μας. Δε χωράς πιο πολύ τώρα εδώ. Χωράς ψηλέ, περήφανε πατέρα μου, σήκω πάνω. Σήκω πάνω γιατί χρειαζόμαστε λίγο ακόμα. Ίσα να μας βγάλεις πάλι στο ξέφωτο. Σήκω πάνω γιατί άδειασε ο τόπος και θα μείνουν τα βουνά απερπάτητα. Σήκω πάνω γιατί έχουν έρθει φίλοι πολλοί και δεν πάει να τους πω πως απόθανες. Σήκω πάνω γιατί θα χαράξει και δεν θα είσαι. Όπα δίπλα εις τη Μαρίκα σου, απούζες την καρδιά σου. Αφού πριν να σε κατεβάσουνε στο νέο σπιτικό σου, στο νέο σπιτικό σου σου τάζουμε πρωθυπουργό να κάνουμε το γιο σου.